Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Όπως σας είχα υποσχεθεί και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα σας παρουσιάσω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις Λυκόφος με τίτλο «Όσα κρύβει το σκοτάδι». Πριν από όλα όμως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τόσο για τα ευγενικά σας σχόλια, όσο και για τον ζεστό τρόπο με τον οποίο αγκαλιάσατε το πρώτο μου βίντεο. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο μου. Πρώτα απ' όλα να σας το παρουσιάσω. Είναι αυτό, έχει τίτλο «Όσα κρύβει το σκοτάδι» και η ιστορία του ξεκινάει το 2019. Βρισκόμουν για διακοπές στη Σαντορίνη, την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα μου, και εκεί άρχισα να έχω την ιδέα για ένα βιβλίο το οποίο θα έχει ως πυρήνα του το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, της γυναικείας κακοποίησης. Δεν είχα κατασταλάξει. Αυτό όμως που έκανα ήταν να ανοίξω το λάπτοπ μου και απλώς ξεκίνησα να γράφω. Λέξη-λέξη, παράγραφο-παράγραφο, σελίδα-τη-σελίδα, άρχισε να δομείται κάτι. Δεν ήξερα που θα βγει, εμένα αυτό που με ενδιέφερε ήταν ότι γέμιζα ευχάριστα τον χρόνο μου και παράλληλα ένιωθα δημιουργηθική κατά τη διάρκεια των διακοπών μου. Τελικά κατάφερε να προκύψει ένα βιβλίο, μια πρώτη συγγραφική απόπειρα και το 2020 προς τα τέλη, αφού είχαμε περάσει από την πανδημία, την πρώτη καραντίνα, το άγχος και όλα αυτά τα στενάχωρα πράγματα που δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα στη ζωή μας, εγώ κατάφερα να κρατήσω στα χέρια μου το πρώτο μου βιβλίο. Ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή και με έκανε να νιώσω μια πληρότητα που δεν μπορούσα να ονειρευτώ. Η ηρωίδα του βιβλίου είναι η Θεοδώρα, 36 ετών, που έχει μια κόρη, 18, την Αγγελική. Είναι αχώριστες. Είναι μαμά και κόρη, αλλά ταυτόχρονα και φίλες. Και για να σας δώσω και ένα εσωτερικό στοιχείο, έχω βάλει πολλά στοιχεία από τη σχέση που έχω εγώ με τη μαμά μου. Δεν είναι μόνο η μαμά μου, είναι η κολλητή μου. Είναι κάτι που με έμαθε από πάρα πολύ μικρή να έχω στη σχέση μου μαζί της και δεν το έχω μετανιώσει στιγμή. Λέμε μαζί τα νέα μας, κουτσομπολεύουμε όλο τον κόσμο, ναι, μπορείτε να μας κατακρίνετε, δεν θα σας αδικήσω, αλλά με συμβουλεύει και το πιο σπουδαίο είναι ότι τη συμβουλεύω κι εγώ. Δεν είναι μία μαμά η οποία θα κάτσει στο βάθρο της και θα μου πει ότι εγώ είμαι η μαμά σου και πρέπει να μ' ακούς. Με ακούει και εκείνη εμένα. Αυτή λοιπόν τη σχέση ασυνείδητα την αποτύπωσα κι εγώ στο δικό μου το βιβλίο. Η Αγγελική όμως δεν ξέρει τον πατέρα της, δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας της και θέλει να το μάθει. Θα συνεχίσει να επιμένει, θα ζητάει από τη Θεοδώρα να της πει την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια θα έρθει ήδη από την αρχή περίπου του βιβλίου, όταν η μητέρα της θα παρουσιάσει το βιβλίο της, ένα δικό της συγγραφικό εγχείρημα, στο οποίο θα αποτυπώνει την δική της ιστορία και όλα όσα βίωσε στη ζωή της, μέχρι τη στιγμή εκείνη, μέχρι τη στιγμή της παρουσίασης του βιβλίου της. Τότε η Αγγελική θα καταλάβει ότι κάτι είχε συμβεί με τον πατέρα της. Μία πρόσκληση στο Σωματείο Κακοποιημένων Γυναικών, για να μιλήσει η Θεοδώρα ως συγγραφέας, θα την αναγκάσει να πάρει μαζί της την κόρη της και εκεί θα ακούσει όλη της την ιστορία, όπως διαδραματίστηκε 18 χρόνια πριν. Μετά από αυτή τη συζήτηση και αυτή τη συνάντηση, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, τόσο για την Αγγελική, όσο και για τη Θεοδώρα. Όχι επειδή θα κλονιστούν οι σχέσεις τους, αυτό μπορώ να σας το αποκαλύψω. Αυτό όμως που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, είναι το ποιος θα μπει ξανά στη ζωή τους και πώς θα προσπαθήσει να ανατρέψει τις σταθερές που με τόσο κόπο είχαν καταφέρει να χτίσουν. Θα ταξιδέψουν στο μαγικό νησί της Μήλου και εκεί θα συναντήσουν την οικογένεια της Θεοδώρας, η οποία πάντοτε ήταν παρούσα σε όλες τις δυσκολίες
Την αγαπούσε, την στήριζε και δεν σταματούσε λεπτό να εκφράζει την εκτίμηση και την αγάπη της προς το πρόσωπό της. Εκεί λοιπόν θα διαδραματιστούν όλα όσα σας προανέφερα και κάτι λίγο το καλοκαίρι, κάτι ο έρωτας που θα χτυπήσει την πόρτα της μικρής Αγγελικής. Νομίζω ότι είναι μερικά αυτά από τα στοιχεία που θα ήθελα να κρατήσει κάποιος από το συγκεκριμένο βιβλίο. Πώς επέλεξα όμως τώρα το ζήτημα της γυναικείας κακοποίησης? Δυστυχώς, και μολονότι ότι μπορεί να ακουστεί ως κοινότυπο ευχολόγιο, το ζήτημα της κακοποίησης είναι εδώ. 2020 και 2021 ήρθαμε αντιμέτωποι όλοι με σοκαριστικές αποκαλύψεις, τόσο στον καλλιτεχνικό, όσο και στον κοινωνικό ιστό. Το απόστημα ξεκίνησε να σπάει. Το αν έχει σπάσει εξ ολοκλήρου, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά και βεβαιότητα. Ακόμα και τώρα γίνονται αποκαλύψεις, εξακολουθούν να γίνονται αποκαλύψεις. Πάντως έχει γίνει μία καλή αρχή. Αντί να φοβούνται τα θύματα, φοβούνται οι θύτες. Που αυτό είναι και το ζητούμενο. Κάποιος να σκέφτεται και να φοβάται, να μην τολμά να απλώσει το χέρι του πάνω σε κάποιον τον οποίο θεωρεί αδύναμο, ανυπεράσπιστο ή ακόμη και υποχείριό του. Έχει να κάνει με ένα κομμάτι νοσηρής ψυχολογίας, το οποίο χρήζει παρακολούθησης, πλην όμως δεν μπορεί κάποιος να ξεσπά σε κάποιον άλλον και να γίνεται αποδέκτης της οργής του, του θυμού του ή ακόμη και μίας ψυχολογικής πίεσης την οποία ο ίδιος μπορεί να υφίσταται. Παράλληλα, το κομμάτι της γυναικείας κακοποίησης ήταν κάτι το οποίο με είχε απασχολήσει πολλά χρόνια πριν, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου στην τρίτη γυμνασίου, όταν αρχίσαμε σαν παιδιά να ερχόμαστε σε πιο άμεση επαφή με κοινωνικά ζητήματα και θυμάμαι πάντοτε τον εαυτό μου να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, μια ιδιαίτερη ροπή και τάση στα κοινωνικά ζητήματα. Φυσικά σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω πως δεν είμαι μόνο εγώ που νοιάζομαι για τον συνάνθρωπό μου, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο, θα ήταν εγωκεντρικό έως και εγωπαθές από την πλευρά μου. Πλην όμως, αυτό ήταν που καθόρισε την δική μου στάση, τα δικά μου βιώματα και την δική μου επιθυμία να καταθέσω στο χαρτί όλα αυτά τα οποία εμένα προσωπικά με έκαναν να διαμορφώσω άποψη και να θέλω να την καταθέσω μέσα σε ένα βιβλίο. Αυτό ήταν το πρώτο μου συγγραφικό εγχείρημα. Ελπίζω το συγκεκριμένο βίντεο να σας άρεσε, να σας κέντρισε το ενδιαφέρον, όχι αναγκαστικά για να αγοράσετε το βιβλίο, απλώς έτσι αν θέλετε και στα σχόλια να συζητήσουμε σε σχέση με το ζήτημα της έμφυλης βίας, να συζητήσουμε σε σχέση με τις σύγχρονες αποκαλύψεις και γενικά η ανατροφοδότηση που λαμβάνω από εσάς στα σχόλια μου είναι πολύτιμη για το πώς μπορώ να προχωρήσω στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας δώσω το επόμενο βίντεο και εντάξει θα σας μαρτυρήσω και κάτι για το επόμενο βίντεο. Κρατηθείτε γερά, γιατί ένα ταξίδι στον χωροχρόνο και στον μεσαίωνα, της Ανατολής αυτή τη φορά, έρχεται και θα είναι πιο δυναμικό από ποτέ. Άρωμα Ανατολής λοιπόν στο επόμενο βίντεο, την επόμενη Κυριακή, και μέχρι τότε να είστε καλά.